Μόλις έσωσα. Μα μόλις έσωσα. Μα γιατί. Γιατί με μισεί. Για, εδώ είμαι. Γιατί. Έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Ξέρω που πρέπει να πάω. Δεν πάω πάνω. Θα πάω κάπου αλλού. Θα πάω να πνιγούνε. Θα πάω να εξερευνήσω. Δεν πρόκειται να πάω ξανά εκεί πάνω. Γεια. Εγώ φεύγω. Γεια σας. Θα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το παίξω. Η αλήθεια είναι ότι μέλκει περισσότερο από τα παιχνίδια της σειράς Dark Souls, το 1, το 2 ή το 3, γιατί κυρίως έχει το αγαπημένο μου θέμα η Ιαπωνία, οπότε ναι, είναι στο ίδιο μοτίβο, είναι από την Team Ninja και δεν το πήρα στο PlayStation και τελικά να που τα έφερε η τύχη έτσι ώστε να το δοκιμάσω στο PC, είναι The Complete Edition. Τρέχει, στην αρχή η αλήθεια είναι να σας πω πριν να το ξεκινήσω, επειδή είχα λίγο, όταν το βγάλανε, οι ρυθμίσεις μέσα ήταν λίγο preset και κατ' επέκταση ήταν λίγο χάλια. Αλλά είναι πολύ απλό, πρέπει να το ρυθμίσεις στην αρχή με το που ξεκινήσεις το game, να φτιάξεις τις ρυθμίσεις από την αρχή, γιατί μέσα στο game είναι λίγο ιδιαίτερα δύσκολο να το φτιάξεις όπως θες τα μέτρα σου, τουλάχιστον στον οπτικό τομέα. Φτάνει 60 frame FPS με full όλα. Είναι όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα ένα κομμάτι και το έφτασα μέχρι ένα σημείο με χάλια γραφικά, αλλά και πάλι μ' άρεσε. Αυτό το παιχνίδι έχει, ενώ είναι δύσκολο, ενώ δεν είναι το mood μου, ενώ δεν είναι το στυλ μου, ενώ δεν είναι τα παιχνίδια που μου αρέσει να παίζω, είναι από τα παιχνίδια τα οποία κάποιο λόγο με τραβάει και θέλω να ξαναμπω. Δηλαδή πραγματικά τώρα έχω να παίξω κανένα μια-δυο μέρες λίγο που το δοκίμασα για να το δω να το σετάρω και αυτά και νιώθω ότι θέλω να μπω να παίξω για κάποιο λόγο και θέλω να αναβαθμίσω το χαρακτήρα και θέλω να πάρω σπαθιά και θέλω να πάρω όπλα. Αν αυτό δεν είναι ιδανικό για να παίξει ένα παιχνίδι, αν δεν είναι το ζητούμενο, τότε τι είναι. Τέλος πάντων, πολύ μπλα μπλα. Δεν θα κάνω new game, θα πάμε από το continue. Δεν έχουμε να δούμε κάτι το super τρελό. Ούτως ή άλλως στην αρχή είναι λίγο βαρετό το σύστημα και είναι πιο πολύ tutorial. Είμαι κάπως στη μέση του tutorial. Ξεκινάς από τη φυλακή. Είσαι ένας Άγγλος, από ό,τι έχω καταλάβει, ο οποίος έχει φυλακιστεί και δραπετεύεις. Ανακαλύπτεις σιγά σιγά πώς χτίζεις τον ήρωά σου και πώς φτιάχνεις το στυλ του παιχνιδιού σου. Επίσης όταν αφήσεις σε αδράνεια όλα τα παιχνίδια της Team Ninja σου βγάζουν trailer anyway. Και σιγά σιγά προσπαθείς. Το πρώτο κομμάτι είναι στον πύργο της Αγγλίας, στον πύργο των κορακιών, τον οποίο το χρησιμοποιούν σαν φυλακή στην ουσία, και προσπαθείς να δραπετεύσεις από εκεί για να πάμε στην Ιαπωνία. Είμαι ακόμα στον πύργο της Αγγλίας, στο πρώτο στάδιο, οπότε σιγά σιγά είμαι αρχάριος. Αυτά τα παιχνίδια πεθαίνεις πολλές φορές, αλλά άρα μην με κρίνετε, παιδιά. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα περίεργο το στυλ, είναι σκοτεινό, δεν σε τρομάζει τόσο, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι, εντάξει, normal είναι. Απλά το κακό είναι ότι δεν έχει τόσο, δεν ξέρω, τα save points έψαχνα να βρω, τελικά ανακάλυψα πώς γίνεται αυτό, εντάξει, πιστεύω ότι είναι αρκετά, δεν είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο, απλά έχει πάρα πολλές περιοχές και πρέπει λίγο να το λιώσεις. Το παίζω με χειριστήριο, έχει και για πληκτρολόγιο ποντική υποστήριξη, αν και αυτά τα παιχνίδια, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι κυρίως για χειριστήριο. Το παίζω με το χειριστήριο του 360, ευελπιστώ κάποια στιγμή σύντομα να καταφέρω να πάρω το Xbox One που θέλω. Απλά κάτι γίνεται πάντα και κάτι τα λεφτά πάνε κάπου αλλού. Anyway, ας μπούμε να δούμε. Λοιπόν, για αρχή αυτός είναι ο ηρωάς μας, είναι αρκετά ωραίος. Βέβαια τώρα που κάνω την εγγραφή, ενώ το έχω τερματίσει και στα γραφικά και σε όλα, εσείς το βλέπετε γιατί γράφει στα 60 FPS. Απλά να σας πω ότι τα FPS πάνω με τον 8350 της AMD και τον FX8350 και την R9270X4GB είναι γύρω στα 40 FPS και ταυτόχρονα ενώ κάνω την εγγραφή. Οπότε εντάξει, δεν είναι τόσο flow, τόσο ρευστό, αν και εγώ το βλέπω σχετικά ρευστό. Ελπίζω να είναι το ίδιο ρευστό και για σας. Σώζεις αυτό το τρέι, έχεις δύο κυρίαρχα όπλα και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία εδώ όπως βλέπετε τα χρησιμοποιείς με το βελάκι για να χυλάρεις ή να πετάξεις πέτρες στους αντιπάλους σου και πάει λέγοντας.
Εδώ πέρα είναι τα όπλα. Έχω ξεχάσει βέβαια είναι η αλήθεια πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Έχεις και σπαθί και τσεκούρ και τα πάντα όλα. Απλά, ναι. Το έχω αφήσει εδώ. Έχω κατεβεί κάτω, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο και θα ανέβω επάνω. Έχει στάμινα. Πρέπει να αναβαθμίσεις τον ήρωά σου. Εντάξει. Πρέπει πρώτα να δώσεις να κεντράρει ο ήρωας. Ου. Και πεθαίνεις κατευθείαν. Γιατί έχω ξεχάσει πως κάνεις έχω ξεχάσει πως κάνεις μπλοκ. Ω, δύο! Ω, φακ, πάμε να χυλαριστούμε. Θα το τραβήξω κάτω. Γιατί δεν είμαι καλός καθόλου σε αυτά, μα το Θεό. Ωρε φίλε. Θα τον σκοτώσω. Είναι αυτό, ότι είναι, το παιχνίδι δεν συγχωρεί καθόλου. Είναι και το περιβάλλον τέτοιο, θα τον τραβήξω κάτω. Θα τραβήξω εδώ. Ήταν καλό. Έχει και δοχεία, έχει τα πάντα. Ω! Για πάμε να δούμε. Βασικά να σκοτώσω αυτόν. Και μέντης, είναι ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τα όπλα μας. Εδώ είναι διάφορες τάσεις που κάνεις. Equipment. Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα, εμείς έχουμε τώρα... Ποιο έχουμε, το... Ποιο έχουμε, παιδιά? Αυτό εδώ πήραμε. Ω, είναι καλό. Επίσης έχει ένα δείκτη, το familiarity, πόσο εξοικειωμένος είσαι με το όπλο με το οποίο παλεύεις. Και είναι πολύ καλό. Βασικά, ναι, τα πιο δυνατά είναι τα τσεκούρια, αλλά χρησιμοποιούν περισσότερη στάμινα. Γενικά όσο πιο βαρύ το όπλο, τόσο περισσότερη στάμινα, άρα κουράζεσαι πιο πολύ. Όταν ο χαρακτήρας κουραστεί, από όσο έχω καταλάβει, σταματάει λίγο να επιτίθεται μέχρι να ξεκουραστεί πάλι. Θέλει προσοχή. Οπότε θα το πάμε, θα πάρω το... αυτό εδώ. Ωραία. Και μάλλον αυτό πήραμε. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Αυτό. Εδώ λογικά... Α! Τι σας έλεγα στα προηγούμενα game? Ότι μάλλον καταφέρνω να βγω κατευθείαν έξω. Αυτό είναι το αστείο. Είναι όλο το κάστρο. Δεν έχω δει τίποτα. Και καταφέρνω για κάποιο λόγο να βγω κατευθείαν εκεί που πρέπει να βγω. Πού είναι? Ωσου. Φύγε, φύγε. Φύγε μωρέ, φύγε. Είναι αυτό, ότι όταν τελειώσει το στάμινα, η στάμινα που έχεις... Πλάκα μου κάνεις τώρα. Λοιπόν, θα πάω να σώσω μετά. Πάμε. Έλα μωρέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το game. Δεν παίζει, θεέ μου, τόσο δύσκολο. Ήταν να βγω από εκεί.
αλλά βλέπω ότι έχει και από εδώ. Αλλά επειδή εγώ δεν θα πεθάσω, θα πεθάνω σίγουρα. Πάω να σώσω καλού κακού, με συγχωρώ. Είναι τεράστιο παιχνίδι. Πραγματικά είναι τεράστιο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει όλο το χρόνο που θα θυσιάσει αυτό το game. Η ιστορία του είναι πάρα πολύ καλή. Δεν δουλεύει τώρα! Μόλις έσωσα! Μα μόλις έσωσα! Γιατί! Γιατί με μισεί! Γεια, εδώ είμαι! Γιατί! 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 Έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Λοιπόν, παρετούμε. Το παρατάω. Πάω σπίτι μου. Καλό παιχνίδι, ναι. Παιδιά, θα αλλάξω όπλο. Παίξουμε αυτό, μωρέ, αφού μια χαρά τα πάω με αυτό το όπλο. Απλά... Ωραία, πάμε τώρα και στον... Ω, κράνος. Θα το πάρω. Θα το πάρω και μάλιστα θα το χαρώ. Λοιπόν, παιδάκια, πάμε μπροστά, δεν βαριέσαι. Θα τον νικήσουμε, ωραία. Να δούμε που πάει και η ιστορία. Ποιος χρειάζεται άραγε farming, κανένας. Εντάξει, δεν ήταν τόσο άσχημο. Fucking kidding me, really now. Θέλω να μου πεις ότι εγώ πρέπει να πάω εκεί πάνω να φαρμάρω. Ξέρω που πρέπει να πάω. Δεν πάω πάνω, θα πάω κάπου αλλού. Θα πάω να πνιγούνε, θα πάω να εξερευνήσω. Δεν πρόκειται να πάω ξανά εκεί πάνω. Γεια, εγώ φεύγω, γεια σας. Θα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Α, πνιγεί. Πώς είναι πια τόσο? Άντε ρε, αυτή είναι εύκολη του λεσόν. Ω, εύκολη και παπά. Ωραία. Λοιπόν, θα ακολουθήσω μια συμβουλή. Θα ντυθώ. Και αφού ντυθώ... Φίλε, όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, ήμουν τόσο κοντά. Σαν γυρνάω πίσω. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να ξεκολλάω από εδώ μέσα, αυτό ήταν το game, τέρμα απολαυστικό, αλλά τέρμα σαδιστικό, δεν παίζει πραγματικά. Δηλαδή, σου παίρνει ό,τι πιο καλό έχεις και το βγάζει την επιφάνεια και στο τσαλακώνει έτσι και το πετάει. Όχι, πέρα, πλάκα, πέρα από την πλάκα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε κάνει να ενθουσιαστείς και να πορωθείς και να θες να το κατακτήσεις το game. Πραγματικά, νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει. Απλά θέλει υπομονή και θέλει και κόπο και προσπάθεια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έβαριασαι, δεν το κλείνω τώρα. Θα σκοτώσω και αυτό και μετά. Ωρε φίλε, δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, θα το κλείσω εδώ, δεν παίζω. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι γαμάτο, είναι γαμάτο. Είναι γαμάτο, είναι ωραίο σου. Σε κάνει να θες να πας, να το παίξεις, να το τερματίσεις. Θα βγω από αυτό τον πύργο, ό,τι και να γίνει θα τον σκοτώσω και 10 φορές αν χρειαστεί και 100. Ελπίζω να σας άρεσε, η αλήθεια είναι ότι οι δράσεις μου είναι προβολικές, αλλά καιρό είχα να νιώσω έτσι αυτό το πράγμα που σου παίρνει τις ελπίδες, τη χαρά του gameplay. Χαρά έχει τρελή το gameplay, να στα κάνει έτσι squeeze και σου λέει, α, παίξε τώρα για να περάσεις.
τρομερό game, πραγματικά τρομερό game. Νομίζω ότι τα αξίζει και με το παραπάνω. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και ελπίζω να σας άρεσε. Προσπαθώ τα gameplay να τα κάνω Σαββατοκύριακο έτσι για να ξεκουραζόμαστε. Μιας και το Σαββατοκύριακο είναι ημέρες, αν και εγώ δουλεύω, αλλά είναι ημέρες και ώρες οι οποίες έχουμε κάποιο χρόνο να ξεκουραστούμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο εμείς. Γεια σας, παιδιά.